Ωραία, έκθεση λοιπόν χώρος και χορός στην Καλερί Ρουάν στη Λεμεσό. Και με αφορμή σεμινάρια Μπουζουκιού τα οποία δόθηκαν από το Αστερνίδιο Οδείο, έχουμε κοντά μας τον υπέροχο το δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, τον Μανώλη τον Καραντίνη. Καλώς ήρθες, Μανώλη. Καλώς ήρθες, Μανώλη. Καλώς σας βρήκα. Αλλά και την Πινελόπη Προκοπίου και τον Προκόπη Προκοπίου που διευθύνουν το Αστερνίδιο Οδείο. Και που διοργάνωσαν τα συγκεκριμένα σεμινάρια. Η Πινελόπη παίζει πιάνο και διδάσκει και φωνητική. Και ο Προκόπης κιθάρα. Πολύ ωραία. Για πέστε μας λοιπόν, καταρχήν ποιος είχε την ιδέα. Ποιος είχε την ιδέα. Η ιδέα ήταν από κοινού, γιατί σεμινάρια διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Έχουμε θέσει σαν θεσμό στο δίο μας να διοργανώνουμε σεμινάρια. Αυτή τη χρονιά έχουμε αποφασίσει να φύγουμε λίγο από τα κλασικά και να φέρουμε να κάνουμε για τον Μπουζούκι. Πιστεύω ότι ο καταλληλότερος για να φέρουμε ήταν ο Μανώλης ο Καραντίνης. Είχατε γνωριμία από παλιά ή προέκυψε η γνωριμία μέσα από την πρόταση για το σεμινάριο? Εμείς σκεφτήκαμε ποιος ήταν ο κατάλληλος. Είναι φημισμένος βέβαια ο Μανώλης, είναι από τους κορυφαίους δεξιότητες. Να ξέρετε και κάτι άλλο. Μπορεί κάποιος να είναι καλός οργανοπαίχτης, όμως να μην μπορεί να μεταδώσει εκείνα που πρέπει. Γι' αυτό εμείς βρήκαμε πάνω στον Μανώλη τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος μπορούσε και να μεταδώσει και να παίξει αυτά που ήθελαν οι μαθητές. Και αυτό αποδείχτηκε μέσα από τα σεμινάρια ότι πράγματι ήταν εξαιρετικά. Πώς το μάθατε τώρα, πού το ακούσατε, τι ακούσατε για τον Μανώλη? Εντάξει, τον ξέρετε ότι παίζει. Αλλά άλλο είναι να παίζεις, άλλο είναι να μεταδίδεις, άλλο είναι να διδάσκεις. Έχει σημασία αυτό. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλοί σε όλες τις επιστήμες. Και δεν μπορούν να μεταδώσουν. Δεν έχουν μεταδοτικότητα. Δεν έχουν μεταδοτικότητα. Ναι. Πώς ξέρετε ότι ο Μανώλης μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, πώς το μάθατε? Να σας πω. Συγκεκριμένα, μια φορά που είχαμε πάει στην Αθήνα για κάτι σεμινάρια και το βράδυ πήγαμε σε έναν από τα κέντρα που παίζει ο Μανώλης. Το λοιπόν. Και εκεί μιλήσαμε με κάποια παιδιά εκεί στο reception, εκεί στο εστιατόριο και μας είπαν αυτός ο Μανώλης, εκτός από το πόσο καλός παίχτης είναι του Μπουζουκιού, είναι και πολύ καλός δάσκαλος. Άρα πήρε καλές συστάσεις. Και μπορεί καμιά φορά εσείς στην Κύπρο να μαθήσετε. Από τους μαθητές. Από τους μαθητές. Άμα σου πει ο μαθητής ότι έχω πολύ καλό δάσκαλο και καταλαβαίνω τι μου λέει, έχεις την εγγύηση για το πώς είσαι καλός. Λοιπόν, Μανώλη, να δούμε και στο Μανώλη. Πώς πήγαν τα σεμινάρια? Πολύ καλά. Ήταν μόνο για παιδιά, ήταν για μαθητές του Οδείου ή ήταν ανοιχτά και για ανθρώπους? Τα σεμινάρια ήταν πανκύπρια. Και για ανθρώπους που δεν είναι μαθητές του Οδείου, αλλά τους αρέσει που παίζουν μπουζούκι. Το διευκρινίζω αυτό. Ήταν χωρισμένα τα σεμινάρια. Δεν μιλάω για παιδιά μόνο. Το πρωί είχαμε σεμινάρια για μαθητές και το απόγευμα για επαγγελματίες. Όμως, εκτός από αυτό, μας έχουν τηλεφωνήσει και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το μπουζούκι. Οι οποίοι βλέπουν το Μανώλη στην τηλεόραση και ήθελαν μόνο και μόνο να έρθουν στο σεμινάριο για να το δουν από κοντά να παίζει. Ερασιτέχνες ή απλά καμία? Ερασιτέχνες. Ερασιτέχνες. Δηλαδή να ακροατές. Ακροατές. Έχει ανθρώπους οι οποίοι μας τηλεφωνήσαν που δεν έπιασαν ποτέ όργανο στα χέρια τους. Ήθελαν και μόνο να το δουν να παίζει από κοντά. Ωραία. Η αίσθηση τώρα του Μανώλη πάνω στη σκηνήθηκαν. Για μένα είναι μεγάλη τιμή που με φωνάξανε με το Πινελόπη και ο Προκόπης. Και που είμαστε μαζί σήμερα εδώ παρέα, έτσι, που μας φωνάζει, χαρά μας και τιμή μας, μας φιλοξενείτε, γιατί κάνουν αγώνα, γίνεται μεγάλος αγώνας για να γίνει αυτό και να μαζευτούν τα άτομα με το Οδείο, το Αστερνίδιο Οδείο. Είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να γίνει. Το επίπεδο των μαθητών? Είχε και πάρα πολύ καλό, είχε πολύ καλούς μαθητές. Δηλαδή αυτό που με έκανε και χάρηκα είναι που είδα που έχουν όρεξη, πολύ όρεξη. Διέκρινες ανάμεσα αυτούς που σε παρακολούθησαν κάποια ταλέντα τα οποία θα μπορούσαν να πάνε καλά. Μια φίλη σου που παίζει και μπουζούκι. Η φίλη μου τη Γεωργία την Κόμπου, η οποία δεν παίζει μόνο μπουζούκι, έχει και υλικό δικό της, δηλαδή γράφει κιόλα. Γράφει, ναι, γράφει, μου έδωσε και CD. Αλλά πράγματα. Μου έκανε εντύπωση γιατί παίζει πολύ καλά. Και θα την έχουμε στην εκπομπή τώρα. Ωραία. Σε λίγες εβδομάδες θα είναι ότι φιλοξενήσουμε και στο ίδιο. Ήταν διάφορα παιδιά που ήταν πάρα πολύ. Ήταν κάποιοι που ήταν πάρα πολύ καλοί, ας πούμε, που ήταν έτοιμοι για δουλειές πολύ ποιοτικές.
πάρα πολύ καλή. Αναλή, ειδικά έχεις... ένας μικρός που ήταν, πόσο ήταν ο μικρός? 10 χρονών, ας πούμε, νόμιζα πως είναι επαγγελματίας, δηλαδή... Άρα έχουμε ταλέντα, δηλαδή, μιλάμε τώρα για ταλέντο. Ένα ταλέντο φοβερό, ο συγκεκριμένος μικρό, μιλάω για την ηλικία. Έπαθα πλάκα μόλις τον άκουσα. Να κάνεις κάποια σύγκριση, βέβαια, στον ελλαδικό χώρο συναντάς πολύ περισσότερο κόσμο, άλλο είναι ένας τόπος με 700.000 πληθυσμού, άλλο είναι και μόνο η Αθήνα των 5 εκατομμυρίων. Μπορεί να έχει μεγαλύτερη πυκνότητα ταλέντων. Πώς μπορεί να κάνεις καλή σύγκριση? Αυτό εξαρτάται, γιατί το ταλέντο. Ναι. Ταλέντο δεν είναι μόνο το ταλέντο, πρέπει να μελετήσεις κιόλας. Ναι. Πρέπει να το καλλιεργήσεις, από ναι. μόνο του δεν είναι αρκετό. Γιατί πολλές φορές τι γίνεται, έρχεται ο άλλος και θέλει να γίνει χιώτης. Με το τέταρτο μάθημα πρέπει να έχει τελειώσει. Δηλαδή, αυτός προφανώς δεν έχει ταλέντο. Δεν είναι. Το ταλέντο έχει και υπομονή. Δηλαδή πρέπει να πάει να μελετήσει, να. Εδώ μελετάω μετά από 30 χρόνια που παίζω εγώ, ας πούμε, μελετάω. Δεν γίνεται να μελετάς. Δεν τελειώνει ποτέ, δεν μπορείς να πεις ποτέ. Ναι, και οι εκείνους που δεν γνωρίζουν ναι. και μας παρακολουθούν, μελέτη εννοούμε το να παίρνουμε το όργανο στα χέρια μας και να κάνουμε συνεχώς ασκήσεις. Καθημερινά. Επί ώρες ολόκληρες. Και καθημερινά. Να παίζουμε μελωδίες και μέσα σε αυτή τη διαδικασία και άλλες μερικές φορές ξεπηδάνε και συνθέσεις. Έτσι είναι. Μα από εκεί βγαίνουν. Ναι, από εκεί βγαίνουν. Λες, κάποια στιγμή λες, κάτσε να το παίξω λίγο διαφορετικά αυτό το πράγμα. Βγαίνεις από τη μελέτη της πειθαρχίας και αρχίζεις το ψάξιμο. Και... αρχίζεις και μαθαίνεις. Όσο ζεις, μαθαίνεις που λένε. Δηλαδή και εγώ τώρα που μετά από χρόνια που βλέπω που παίζω, έχω παίξει τόσους δίσκους τώρα. Πόσα χρόνια, Μανώλη? Από 10 χρονών, από 7 ξεκίνησες να παίζεις ναι. μπουζούκι, αλλά από 10 επαγγελματικά, 10, 11, 12. 12 με 45 τώρα. Άρα είναι καμία 30 χρόνια εκεί. Λοιπόν, τώρα εντοπίζω πως μου λείπουν πολλά και θέλω και, άλλα. Και ψάχνουμε, ας πούμε, καταλάβεις. Εγώ διότι, έχω ανάγκη δηλαδή να... Για τον μπουζούκι, το έχουμε ταυτίσει τόσο πολύ με το όργανο της διασκέδασης. Μπορεί να αδικούμε πολλές φορές αυτό το συγκεκριμένο όργανο, γιατί είναι ταυτισμένο με το κέφι, αλλά αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα το ότι χρειάζεται και τεχνική και ταλέντο και μελέτη και πολλά πράγματα. Και θα ήθελα να το βλέπω πιο πολύ και σε συμφωνικές ορχήστρες. Ναι. Είναι ένα θέμα, είστε και οι τρεις μουσικοί εδώ. Γιατί δεν βλέπουμε τον μπουζούκι? Δεν μπορεί να σταθεί μέσα σε ένα συμφωνικό έργο. Σε συμφωνικά έργα. Έχει επιχειρήσει με μεγάλη επιτυχία, ναι, αλλά δεν περνάει. Δεν περνάει σε σταθερή βάση. Έχω παίξει και με την ΕΡΤ, αλλά ξέρεις τι γίνεται συνήθως. Αν γινόταν μια πρόταση τέτοια, ας πούμε, θα ήταν καταπληκτικό, ας πούμε. Δηλαδή να ερχόταν ένας μαέστρος να του φτιάξω κάποια πράγματα και να τα ενορχιστρώσω μετά. Το κλαρίνο είναι σε μόνιμη βάση μετά σε συμφωνικές ορχήστρες. Κοίταξε, το λάθος του μπουζούκι όχι, κράτος, που είναι και τα δύο έτσι της διασκέδασης. Αν μιλάμε για κράτος, δεν ξέρω τι λέξη είναι αυτή, αν υπάρχει. Της πολιτείας γενικότερα. Δεν ξέρω, πάει να πάει. Δεν ξέρω, δεν και για να είμαστε συγκεκριμένοι της εκάστοτε πολιτείας. Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπεις, ας πούμε, ολόκληρη Ελλάδα, ας πούμε, και δεν έχει μία λαϊκή ορχήστρα, ποικίλη λαϊκή ορχήστρα, που να παίζει, δηλαδή να μπορείς, ας πούμε, να πεις, έλα εδώ ο Μανώλη και ο Κώστα και ξέρω εγώ πώς εδώ, ποιοι είναι οι πέντε που μπορούν να προσφέρουν, έτσι, να κάνουν μια δουλειά, να κάνουν μια με συμφωνική ορχήστρα, να κάνουν... Και βλέπεις, η συμφωνική ορχήστρα έχει όλα τα όργανα εκτός από ελληνικά. Μάλιστα. Γιατί κανένα όργανο δεν είναι ελληνικό. Κάση, ούτε το κλαρίνο είναι ελληνικό, ούτε κανένα. Όχι να το κατηγορήσω το κλαρίνο. Αλλά κανείς δεν ακούει. Αυτοί που βγάλαν το κλαρίνο ήταν ξένοι. Και καλά κάναν και το βγάλαν το κλαρίνο. Μετά το κάνανε το κλαρίνο. Ναι, αυτά είναι και πράγματα που ο κόσμος κακά τα ψέματα δεν τα ξέρει. Δεν ξέρει ότι και το βιολί και το κλαρίνο είναι πολύ νεότερα όργανα από αυτά που νομίζουν κάποιοι ότι είναι παραδοσιακά. Όλα αυτά τα όργανα όμως. Για αυτό που παίζουν, αλλά για αυτό που. Θέλω απλώς να διευκρινίσω κάτι και να προσθέσω κάτι, πως όλα αυτά τα όργανα μπορεί να μην είναι ελληνικά, αλλά αν κοιτάξουμε την κατασκευή των αρχαίων ελληνικών οργάνων, θα δούμε ότι ίσως να είναι οι πρώτοι αρχαίοι Έλληνες που έχουν δημιουργήσει παρόμοια, δηλαδή προγόνους των σημερινών οργάνων. Λοιπόν, υπάρχει όμως και το θέμα του χρόνου και έχουμε την ανάγκη να σε ακούσουμε, να σε απολαύσουμε. Γι' αυτό έτσι ένα δείγμα μονάχα από την δική σου ευαισθησία πάνω σε αυτό το όργανο το οποίο κρατάς στην αγκαλιά σου. Thank you.
μελωδικό. Υπέροχος, υπέροχος. Γράφεις και εσύ υλικό. Γράφω, γράφω. Υπάρχουν σχέδια για κυκλοφορία, τώρα κυκλοφορεί σε κάτι θα κάνω ένα CD, θα κάνω ένα αρχιστικό. Σκέφτομαι να κάνουμε μαζί ένα βιβλίο. Βιβλίο, αλλά γιατί έχω πολύ υλικό για να, για να πω μέσα, για να, να έχει CD, να έχει ασκήσεις για το. Να έχει παρτιτούρες μέσα με, τις μελωδίες. Με πρακτική μέθοδο δηλαδή, να μπορεί ο άλλος να το, να το δει πιο. Έχει DVD μέσα, να το βλέπει. Έχει DVD, θα, που θα εκπαιδευτικού περισσότερο χαρά. Εκπαιδευτικού και θα έχει ας πούμε και ένα ορχιστρικό CD, να έχει 10 ορχιστρικά ας πούμε, 12 ορχιστρικά. Ξέρετε. Εγώ βιάζομαι να ακούσω όσα το περισσότερα, γιατί ο χρόνος πιέζει. Έχεις διάθεση πραγματικά να τραγουδήσεις, είπες προηγουμένως τα τραγουδήσεις. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, μαζί με τον Μανώλη. Σίγουρα θα πούμε. Θέλει, έχει πάθος, θέλει να πει το αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Ανοίξε, ανοίξε.